Καλημέρα σας. Από τίτλους καλά είμαστε. Καλά είμαστε από τίτλους. Λοιπόν, αποφύγατε και τον Πελά τώρα για εκλογές που λέγανε μερικοί ότι θα πάνε για εκλογές, θα πάει για εκλογές. Πάει αυτό. Μου έκανε εντύπωση το εξής, θα σου πω τώρα. Μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του Υπουργού προχθές. Τη διάβασα, δεν θυμάμαι τη διάβασα, που λέει ή θα φέρουμε ανάπτυξη τώρα ή θα πάμε στα ζήτητα όπως και προηγούμενοι. Σωστά την αποδίδω. Ακριβώς. Το είπα στη Βουλή, δεν είναι. Α, στη Βουλή, ναι. Το διάβασα. Κοίταξε, Δημήτρη, δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο ωραία λόγια. Τώρα είμαστε εμείς κυβέρνηση. Και δεν θα πω πάλι στη λογική ποιος φταίει, τι φταίει. Αυτά τα έχει μάθει, τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Ναι. Τώρα η ευθύνη είναι δική μας. Τώρα λοιπόν οφείλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε και ικανικοί να κυβερνήσουμε και να φέρουμε αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ανάπτυξη. Διότι αυτά για τα οποία συζητάμε, κόφτες, από εδώ, από εκεί, προληπτικά μέτρα, όλα είναι συνάρτηση με την ανάπτυξη. Ναι. Αν υπάρξει ανάπτυξη, αυτά πάνε στην άκρη. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ανασκουμποθούμε, γιατί ανατροπές και αλλαγές δεν γίνονται με ευχολόγια. Ναι. Γίνονται με δουλειά. Πρέπει να καθίσουμε κάτω. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ζήτησε στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο να φέρει ο καθένας τι πρωτοβουλίες νομοθετικές θα πάρει, αλλά επί της ουσίας εκείνο που πρέπει να δούμε και που συνδέεται με αυτό που λέμε ανάπτυξη, δεν είναι μια μεταφυσική έννοια, είναι πώς θα ενεργοποιήσουμε το δυναμικό καταρχάς της χώρας. Πώς, να πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε τουρισμό αυτή τη στιγμή. Ναι. 28 εκατομμύρια υπολογίζουμε να έχουμε. Αν δεν αυξήσουμε το ποσοστό του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα της οικονομίας μας στην κατανάλωση του τουρισμού, δηλαδή αν οι τουρίστες δεν φάνε αγροτικά προϊόντα ελληνικά και θα τρώνε εισαγόμενα, αυτό έχει σχέση με αυτό που λέμε ανάπτυξη. Σωστό. Λοιπόν, και το λέω γιατί ακούω πολλές φορές και παράγοντες του τουρισμού να λένε αυτό εκείνο, αλλά δεν τους ακούω ποτέ να λένε πρε παιδιά εδώ πρέπει τα ξενοδοχεία να καταναλώνουν προϊόντα. Πήγα στην Κρήτη, Δημήτρη, και σε μια έκθεση γεωργική και το παράπονο όλων των ανθρώπων ήταν ότι τα ξενοδοχεία π.χ. της Κρήτης που θα έπρεπε... Σαν έχουν ηλιέλαια και τέτοια, λοιπόν, δεν προβάλλουν τα προϊόντα τα κριτικά που ο άλλος που θα έρθει στην Κρήτη δεν έρχεται μόνο για το φυσικό περιβάλλον που είναι πραγματικά ασύγκριτο. Εντάξει, καλά το πας, Υπουργέ μου. Αλλά έτσι πρέπει να βοηθήσουν λίγο και όλοι οι παράγοντες του τουρισμού. Ωραία, ναι, ωραία τα θέτεις τα θέματα, Υπουργέ. Τώρα, εμείς εδώ σαν κυβέρνηση. Περίμενε, Υπουργέ. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο. Τα θέτεις τα θέματα, ωραία, αλλά μερικοί δικοί σου θριαβολογούν. Ενώ εσύ λες, ας με παιδιά, μαζευτείτε λίγο, μην θριαβολογείτε και τόσο πολύ. Δεν με καλέσετε εδώ να απολογουθηγηθώ για κανέναν. Εγώ αυτά που. Όχι, να σχολιάσετε, σας καλούμε. Δεν σας σχολιάσετε. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Στη ζωή υπάρχουν και αυτά. Ο καθένας μας έχει το δικό του τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα και να τα αποφλοιώνει. Εγώ λέω ένα πράγμα. Ότι ο αναπτυξιακός νόμος πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που μέχρι σήμερα ήταν. Θυμάμαι παλιά, έλεγα στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξη, ήμουν βουλευτής του Πασού. Εντάξει, μπορεί να γίνει εύκολα μια εταιρεία. Οι αδειοδοτήσεις τι γίνονται. Διότι οι αδειοδοτήσεις είναι εκείνο το στοιχείο που δημιουργεί δισκαμψίες, δυσκολίες. Διότι βλέπω πράγματα τώρα, ας πούμε, και πραγματικά λέω, γιατί είναι παιδιά. Π.χ. λέω για μια περίπτωση στη Ρώ, 10.000 στρέμματα να χαρακτηριστούν αρχαιολογικός χώρος και 200 στρέμματα που να γίνει μια επένδυση 400 εκατομμυρίων να χωλένει. Ή αλλού και αλλού, όπου τέλος πάντων γίνεται. Για τον Παλτάλες τώρα. Λοιπόν, γενικά. Όχι, το γενικό είναι θέμα, αρχαιολογικός χώρος, είναι γενικό γενικά του Παλτάλες. Ότι πρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία έχει μια νεοτροπία. Μην πρέπει λίγο τίποτα να καταλάβουν ότι η χώρα αυτή πρέπει να ζήσει. Ναι, Υπουργέ μου, αλλά 2 λεπτά. Υπουργέ μου, εδώ, λες τώρα, εγώ θα σου ανοίξω λοιπόν ως κουρουμπλής Υπουργείου Εσωτερικών, θα πω στο Δήμο, θα βγάλεις την άδεια επί τόπου. Σε 10 μέρες, 15 που θα περάσω διάταξη τώρα, ναι, με την ευκαιρία, ναι, όπου σε 15 μέρες, αν δεν δίνουν την άδεια, η άδεια θεωρείται ότι έχει δοθεί. Και από εκεί και πέρα. Α, ενδιαφέρον αυτό. Θα ακολουθήσουν τα δικαιολογητικά. Όμως σου λέω άλλο, να ανοίξω εγώ, θα την πάρω την άδεια μέσα, να ανοίξω. Τα μεταασφαλιστικά ή τα φορολογικά θα έχω δυνατότητα να επιβιώσω. Δεν πάει για τώρα αυτό το πράγμα, το ασφαλιστικό ή το φορολογικό, το άθροισμά του για τον ελεύθερο επαγγελματία. Εσύ πώς τώρα κάνετε, δημιουργείτε μία εικόνα και ένα μείγμα το οποίο νομίζω ότι από πλευρά σωστή προσέγγιση και ανάλυση είναι λάθος. Δηλαδή βάζουμε μέσα και τι θα πληρώσει εδώ και τι θα πληρώσει εκεί. Όλοι πληρώνουμε.
Εσύ δεν πληρώνεις. Ω, βέβαια πληρώνω. Δεν πληρώνεις κάθε μέρα ό,τι αγοράζεις το ΦΠΑ. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να το διπλασιάζεις όμως αυτό που πληρώνεις. Το ζήτημα είναι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί σωστά. Πληρώνεις εσύ το ΦΠΑ. Πάει το ΦΠΑ στο κράτος. Λοιπόν, να μπορέσουμε πραγματικά να λειτουργήσουμε. Συγγνώμη, κύριε Κουρουμπλή, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Κουρουμπλή. Εδώ θα κρυφθούμε. Εμείς που κυβερνάμε. Ναι, σωστά. Να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί. Αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θέλω να μάθω το εξής. Πήρα ένα μήνυμα από τον κύριο Μητρόπουλο. Τον Αλέξη. Το φίλο μου. Το φίλο. Ο οποίος λέει, ρώτησε τον πώς αισθάνθηκε. Θα σου πω εγώ τι λέει το μήνυμα και εσύ να απαντήσεις, να σχολιάσεις. Πώς αισθάνθηκε που ψήφισε το άρθρο 7 του νόμου Κατρούγκαλου που σφαγίασε τις αναπηρικές συντάξεις 384, 288, 192 και 153 ευρώ. Τέσσερις κατηγορίες. Το λέει τώρα επειδή έχεις μία επαφή με αυτούς. Τη σφαγίασε ή δεν τη σφαγίασε. Δεν έχω. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι ακριβώς. Μην μας πετάξει την παραδεξιά, να ακριβώς, μας πεις τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις του χώρου. Όταν λέτε δεν είναι έτσι. Αναπηρικών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω την ευαισθησία του Αλέξη, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι ακριβώς. Δεν μειώνω τις τάξεις των αναπηρικών. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Γιατί εγώ το παρακολούθησα το θέμα μαζί με τη Συνομοσπονδία. Και με το Προεδρείο εκεί είχαμε συνεχείς επαφές, βελτιώσαμε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι υπάρχει όλη η διάθεση και του Κατρούγκαλου να βοηθήσει και περαιτέρω. Υπουργέ μου, πες μου κάτι. Εσύ λες ότι και το άκουσα και στα Υπουργικά Συμβούλια και το άκουσα και από το Δραγασάκη χθες που λέει ο κόφτης, παιδιά, δεν θα χρειαστεί. Και εσύ λες, αν έχουμε ανάπτυξη, δεν χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόφτης από μόνος του έχει ένα νόημα. Ο κόφτης και τα προληπτικά μέτρα συνδέονται αρρήκτως με αυτό που λέμε ανάπτυξη. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, θα χρειαστεί και κόφτης, θα χρειαστούν και προληπτικά μέτρα. Τι κόφτης, μπαλτάς θα χρειαστεί. Ναι, και μπαλτάς. Πέστε το πώς θέλει. Κοίταξε, θέλω να είμαι σαφής. Ναι. Όλα συνδέονται με αυτό που λέμε ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη για μας έχει ένα, για να ικανοποιήσω και τον φίλο μου τον Αλέξη, έχει έναν πολύ καθαρό χαρακτήρα. Δεν θα είναι μια αναργιογόνος ανάπτυξη. Πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θα κάνουμε μια ζούγκλα εδώ για να λέμε ότι έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης και να αφορά αυτό το 10%, το 20%, δηλαδή αυτή την υπερσυσσόρευση πλούτου στους λίγους. Και έλατε. Την κατανομή της φτώχειας, ναι, και της ανασφάλειας. Το γεγονός αυτό όμως, Υπουργέ μου, δεν σημαίνει ότι το να λέμε ότι παιδιά η ανάπτυξη θα τα λύσει όλα αυτά, οπότε όχι, και 100 μνημόνια να φέρουμε, δεν χάλασε ο κόσμος διότι η ανάπτυξη θα τα λύσει. Δημήτρη, ναι. Οπότε θα είναι άχρηστη. Ναι. Στη ζωή μου υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος από το πρώιμα έγινε ρεαλιστής. Ξέρω τι λέω και ξέρω και ναι. Τι θέλω να πω στον κόσμο, γιατί θέλω με τον κόσμο να έχω μια σαφή σχέση καθαρή. Όχι να λέω λόγια. Ξέρω πόσο δύσκολα είναι για τα νέα παιδιά και νομίζω ότι προχθές στη Βουλή ίσως ήμουν ο μόνος πολιτικός που είπε ότι αισθάνομαι ότι οφείλω να απολογούμε σε αυτά τα νέα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν απολογούνται και οι πολιτικοί σου, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, σε εσένα το αναγνωρίζουν. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, απολογούμε στην περίοδο που είμαι υπουργός. Έστω. Την ευθύνη όμως γιατί έφτασαν τα πράγματα εκεί την έχουν άλλοι. Αλλά εγώ λέω. Καλά, βλέπω, και εσύ σε αυτό το κόμμα ήσουν, Παναγιώτη. Να γίνεται μια προσπάθεια και από τον Κώστα τον Φωτάκη, πάρα πολύ σημαντική στον τομέα αυτό. Και νομίζω ότι θα μπούμε σε έναν τέτοιο δρόμο. Και εδώ πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους πάντες. Και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Εντάξει, δεν πρέπει να καλλιεργείται συνεχώς ένα κλίμα μιζέριας, απεσιοδοξίας. Εντάξει, τα ξέρουμε. Και στο κάτω-κάτω. Δεν θέλω πάλι να γυρίζω πίσω, ειλικρινά δεν θέλω να γυρίζω πίσω, να. Αλλά δεν μπορούν εκείνοι που δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση να παίρνουν για αυτό τη θέση. Ας βοηθήσουν λίγο. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ας κυβερνήσει και αυτός ο χώρος 4 χρόνια και αν πραγματικά δηλαδή δούμε ότι αποτυχαίνει στο μοντέλο που θέλει να προωθήσει, θα πάει στα ζήτητα. Θα πάμε στα ζήτητα. Ναι, αλλά Υπουργέ μου, 2 λεπτά. Εσύ, διότι το λέτε τακτικά στη Βουλή. Παιδιά, μη μας επικαλείστε το Γενάρη του 2015. Διότι από τότε αλλάξαν πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ωραία, 2 λεπτά. Πολιτικοί είμαστε. Ναι, πολιτικοί είστε. Δημήτρη, λοιπόν. Όταν έρχεται, γίναμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Γίνανε εκλογές λοιπόν, το Σεπτέμβριο. Ωραία. Ο ελληνικός λαός ήξερε ότι καλούμεθα. Με το χέρι στην καρδιά. Παρόλο ότι είμαστε αριστερή κυβέρνηση, ναι, να υλοποιήσουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Με το χέρι στην καρδιά, λοιπόν, πες μου πώς. Προτείνουν κάτι άλλο. Άλλο αυτό. Όχι, προτείνουν οι κύριοι αυτοί κάτι άλλο. Να μας το πούν.
Άλλο αυτό. Άμα προτείνουν, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί να το ψηφίζουν τότε και σήμερα να έρχονται υποκριτικά και να κλαίνε γι' αυτό. Για ποια σύνταξη? Εγώ θα θεωρούσα γενναιότητα και ειλικρινά το περίμενα, ναι, τουλάχιστον από τον παλιό μου πολιτικό χώρο που έχει συνδεθεί με κοινωνικές κατακτήσεις. Περίμενα να έχουν την αυθυπέρβαση και να πούνε εμείς διαφωνούμε με τον Τσίπρα σε πόσα θέλουν, σε χίλια πράγματα. Στο θέμα του συντάξεως βάζουμε πλάτη. Δεν δημιουργήθηκε ένα μέτωπο σε ό,τι αφορά. Και αυτό δείχνει, θα έδειχνε πολιτική ευθύνη για όσους το κάνουν. Και δεν το έκανε κανείς. Και αυτό δείχνει με μικροψυχία. Ναι, αλλά εδώ τώρα καταλήγεται να λες ότι η κυβέρνηση είμαι βέβαιος, ότι η αντιπολίτευση είμαι βέβαιος ο κάθε πολίτης, ναι, που έχει νιώσει τη μείωση των συντάξεών του και μάλιστα όταν μάλιστα μειώνανε συντάξεις και των 600 ευρώ και των 700, πράγμα το οποίο δεν έκανε αυτή η κυβέρνηση παρά την πίεση που δέχτηκε. Υπουργέ μου, δυο λεφτά. Δυο λεφτά. Ναι. Οι συντάξεις οι κατώτατες με τις 13 περικοπές δεν πάθανε τίποτα. Μόνο το είπε αυτό. Εγώ στο λέω. Μόνο το δώρο χάσανε. Μόνο το δώρο χάσανε. Καμία άλλη περικοπή. Το δώρο και το επίδομα αδείας. Αυτό. Δύο μισθούς. Αυτό χάσανε. Λοιπόν, να σου άλλη πω, περικοπή λοιπόν, δεν πάθανε. Η σύνταξη των 500 ευρώ, ναι, ήταν επί 12, 6.000. Επί 14 και συν 10, ναι, τα υπόλοιπα, ναι, 8.500. Αυτό πάθανε. Και κατέβηκε στις 6. Αυτό πάθανε. Το δώρο χάσανε. Το 1/3. Όχι, δεν ήταν έτσι. Το 1/3. Έλα όμως που εσύ είχες υποσχεθεί θα τις ανεβάσουνε πάλι. Το κόμμα σου δηλαδή. Θα τις ανεβάσουμε. Δεν είχατε πει ότι θα τις ανεβάσουν. Δεν είχατε πει, κύριε Κουρουμπλή. Εμείς συνδέσαμε τις συντάξεις με την αύξηση του ΑΕΠ. Αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ, οδηγούμεθα σε απόγνωση ως χώρα και ως κοινωνία. Και αυτό είναι το στοίχημα. Εμείς λοιπόν το συνδέσαμε. Δεν είπαμε όταν θα έρθει η ανάπτυξη. Μόλις ξεκινήσει η αύξηση του ΑΕΠ, συνδέεται αυτό. Εντάξει. Με επίλυση τέτοιων, ναι, προβλημάτων. Σήμερα του την κόβεις και αύριο λες θα την αυξήσω. Okay. Εμένα να σου πω με πάσα ειλικρίνεια, επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, Παναγιώτη μου, μου τη βαράει να βγαίνω Κατρούγκαλος και να λέει ο Σιμίτσος ο απατεώνας, τη στιγμή που του κόβει το ΕΚΑΣ, πως ο Σιμίτσος το έδωσε στον κόσμο. Πες την αλήθεια. Έτσι είναι. Το ΕΚΑΣ κόβεται, λέει τώρα. Με συγχωρείς. Εγώ χαρακτηρισμούς δεν κάνω. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσω στον Γιώργο τον Κατρούγκαλο ότι εντάξει, άφησε τη βολή που θα μπορούσε να είχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ξεκίνησε και πήρε πάνω του όλη αυτή την ευθύνη και οφείλω να του αναγνωρίσω... Το ΕΚΑΣ που κόβεται ισοδυναμεί, το ΕΚΑΣ που κόβεται πάει δίπλα στο ότι άφησε τη βολή του ο Κατρούγκαλος από το Ευρωκοινοβούλιο. Όχι, παράδειγμα. Κοίταξε, τώρα ο Κατρούγκαλος θα. Κάτσε, κύριε. Όχι, μα δεν είναι ο Κατρούγκαλος. Εγώ λέω μόνιμα ότι είναι κυβερνητική πολιτική. Δεν φταίει ο Κατρούγκαλος. Έκανε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Υλοποίησε την συμφωνία. Προστάτευσε τις συντάξεις και αυτή τη στιγμή όταν άκουγα για τους αγρότες, γιατί εγώ είμαι από αγροτική οικογένεια. Ναι. Έτσι, και, δεν μας λες για το ΕΚΑΣ τώρα, μας λες για τους αγρότες. Γιατί με ακούνε στην Ετωλοκαρνανία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι από τα φοιτητικά μου χρόνια σε κανένα κίνημα αγροτικό, ναι, που έγινε δεν έλειψα. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Παναγιώτη, λοιπόν, για το ΕΚΑΣ ρωτήσαμε. Για το ΕΚΑΣ ρωτήσαμε. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή άκουγα λοιπόν ότι οι αγρότες για τις συντάξεις και τα λοιπά. Τι έγινε τώρα, γιατί δεν μιλάνε τώρα. Να έρθουμε να πούμε ότι η σύνταξη που έπαιρναν οι αγρότες σταδιακά κάθε χρόνο με βάση τους ψηφίσαντες νόμους, λοιπόν ψηφιστέντες νόμους, πάνε μειούμενοι συνεχώς. Βαίνουν μειούμενοι συνεχώς. Και αυτή τη στιγμή έρχεται η κυβέρνηση και τους δίνει την εθνική σύνταξη. Ποιους από τους γιατί περισσότερα είναι η εθνική σύνταξη. Από τα ασφαλιστικά που ψηφίστηκαν, ναι, okay, προέβλεπαν ότι ο αγρότης θα πάρει η εθνική σύνταξη 480 ευρώ. Ναι. Υπουργέ, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν θέλω όταν φύγεις από εδώ. Ένα λεπτό, ρε Σιριμπίτη. Γιατί ένα θέμα τα κλείνουμε. Δεν θέλω να φύγεις από εδώ και να λες. Με ρωτήσανε για το ΕΚΑΣ και εγώ τους πέταξα την πάρα στην εξέδρα και μπορείς να μας πεις για το ΕΚΑΣ. Τι γίνεται. Είπα για το που 60.000 άνθρωποι μας έλεγε προηγουμένως ο Κουντρουμάνης, τον επόμενο μήνα από 600 ευρώ θα φτάσω στα 400. Και αυτό είναι. 120.000 από πρώτη-πρώτου. Αυτό. Κοίταξε, το ΕΚΑΣ υπήρχε μία σταδιακή μείωση. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να φτάσω να. Αυτό δεν λέγεται μείωση. Να πω τώρα για το φίλο μου τον Γιώργο. Μα νομίζετε ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας, να σας κάνουμε να πείτε για το φίλο σας τον Γιώργο. Ο Γιώργος υλοποιεί κυβερνητική πολιτική, κύριε. Οι νόμοι που ψηφίστηκαν οδήγησαν τα πράγματα εκεί που τα οδήγησαν.
Κύριε Κουρουμπλή, ο Γιώργος ο φίλος σου υλοποιεί κυβερνητική πολιτική. Δεν θέλουμε να σε βάλουμε να πεις κάτι για τον Γιώργο. Εγώ θέλω, λοιπόν, δεν είναι ο Γιώργος. Εγώ θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι συνέπεια όλων αυτών που η χώρα έζησε. Μην τα αποσυνδέω. Δεν τα αποσυνδέω. Σας λέω, δεν θέλω να πηγαίνω να γυρίζω πίσω στο παρελθόν. Ωραία. Έτσι. Ωραία, να πάμε λοιπόν, στο παρόν. Το τι έγινε στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, λοιπόν, καλά. Άμα θέλεις να σου στείλω εγώ ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ερωτήσεις που δεν ερχόντουσαν ποτέ να απαντήσουν. Πώς αγόραζαν τις άπιες μετοχές χωρίς αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων. Ποιοι πήγαν στα δικαστήρια, ποιοι διώχθηκαν για αυτά. Έτσι ήρθε από την ουρανό. Αυτοί οι άπλιστοι διοικητές είναι αυτοί. Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις. Σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, δύο λεπτά. Πες μου κάτι. Επειδή πήγες στους αγρότες. Σαν να κατέβηκαν από παρθενογένεση. Δύο λεπτά. Θα σου πω κάτι. Το οποίο δεν λέγεται ακόμα. Ναι. Θα δείτε λοιπόν, μόλις προχωρήσει λίγο η μηνυτήρια αναφορά που έκανα τότε για τα ομόλογα, από πού αγοράστηκαν τα ομόλογα. Αν αγοράστηκαν από την πρωτογενή αγορά, δηλαδή από το κράτος, ή από ξελάφωσαν τράπεζες. Ξελάφωσαν τράπεζες. Λοιπόν, κάτσε, αυτό είναι έγκλημα. Ωραία, βάλτε τους μέσα. Τα χρήματα βάλτε τους μέσα. Επειδή έλεγε για τους αγρότες τώρα. Ερχόμαστε εδώ και έτσι ανερυθρίαστα να λέμε ό,τι θέλουμε. Για τους αγρότες. Και να χρεώσουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις ευθύνες. Όχι, δεν το χρεώνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες από εδώ και πέρα. Λοιπόν, είχε φωνάξει τώρα η κυβέρνηση. Είχε φωνάξει ο Τσίπρας τους αγρότες. Και τους είπε, παιδιά. Ο Τσίπρας ό,τι τους είπε το κάτω έκανε. Τους είπε στους αγρότες ότι θα πληρώνει εισφορά και επί των επιδοτήσεων. Ό,τι τους 12 ευρώ το βράδυ το περάσατε αυτό. Ό,τι τους είπε ο Τσίπρας. Επί των επιδοτήσεων που πρέπει να πληρώνει εισφορά. Άλλοι λέγανε άλλα ντάλλον και στο τέλος. Λοιπόν, εντάξει, άλλοι του λέγανε άλλα ντάλλον, λοιπόν, αλλά και εσείς τους μαζέψατε, τους φορά είπατε πέντε πράγματα. Και τέλειο πάντων. Πες μου, ρε παιδί μου, με το χέρι στην καρδιά. Εσύ όταν πας στο καφενείο, στο χωριό, και σου λένε, ρε Παναγιώτη, μας λέγα τ' άλλο και κάματα. Του είπες σε κανέναν αυτό που λες στην τηλεόραση, ότι όταν με ψήφισε το Σεπτέμβριο τα ξέρεις αυτά. Δεν τους το λες, δε. Εγώ δεν τους το λέω. Εγώ δεν τους το λέει κανείς. Γενικώς το λέτε. Σε κανένα χωριστά. Έλα να πάμε στο χωριό να σου πω. Να πάμε. Εντάξει, δηλαδή, εννοείς, πήγα τώρα το Πάσχα σε 4 περιοχές. Στον Πύργο, στην Κόρινθο, στα Γρήνιο, στην Αργολίδα. Λοιπόν, είδα πολλούς ανθρώπους. Συζητάω με τους ανθρώπους. Όχι, εσείς είσαι αγαπητός άνθρωπος. Δηλαδή, κύριε Κουρουμπλή, μηδενίστηκε το κοντέρ, εννοείται, επειδή έγιναν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Ούτε εξωπραγματικά, ούτε υπερβολές, ούτε εκτός τόπου. Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έγιναν εκλογές στο Σεπτέμβριο, δεν θα θυμόμαστε τι υποσχόσαστε τον Ιανουάριο, αυτό θέλετε. Άκουσε ότι δεν πιάνετε. Δεν πιάνετε αυτό που είπα. Όχι, θα σου απαντήσω. Είτε θες να λάβουμε τις εκλογές του Γενάρη ως αφετηρία. Είτε του Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ψηφίστηκε για 4 χρόνια. Θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας. Αυτό λέει η δημοκρατία. Και εκεί θα φανεί αν αυτή η κυβέρνηση είναι ικανή να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, Υπουργέ. Όχι, μη στεναχωρήσω. Αλλά καμία μνημονιακή κυβέρνηση δεν έχει ζήσει πάνω από 2 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η ωραία, θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας. Μα εσείς είχατε υποσχεθεί αυτή η κυβέρνηση πράγματα για τον πρώτο δεν χρόνο. Δεν κουβαλάει αμαρτωλό. Πολιτικό εννοώ, έτσι. Μακρύ όχι. Διότι ευθύνες γιατί έφτασε η χώρα εδώ, πολιτικά πάντα μιλάω. Εγώ δεν ενοχοποιώ κανέναν. Έχουν άλλα ακόμα. Άλλοι οι άνθρωποι που κυβέρνησαν. Δεν θα μπορούσε η χώρα. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Μιλάω για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το είπα προχθές στη Βουλή για τον κύριο Μητσοτάκη. Και πού είναι η κάρτα που έλεγε. Ο μεταρρυθμιστής ο κύριος Μητσοτάκης. Ο οποίος το μόνο που μεταρρύθμισε ήταν ανάγκαση να φύγουν από το δημόσιο 200.000 άνθρωποι για ένα συνταξιούχοι και βάρυναν το ασφαλιστικό σύστημα. Το μόνο που η μόνη του μεταρρύθμιση ήταν αυτή. Αλλά εγώ σας λέω, λοιπόν, ο μεταρρυθμιστής, ερωτώ, η ηλεκτρονική δυνατότητα να διαχειρίζεσαι τα δημόσιους οργανισμούς εφευρέθηκε χθες. Δεν θα μπορούσε εδώ και 20 χρόνια, ένα ερώτημα θέτω στον ελληνικό λαό, εδώ και 20 χρόνια να είχαν μηχανογραφηθεί τα πάντα. Σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία ακόμα σήμερα δεν έχουν ολοκληρωμένο σύστημα. Σήμερα οι βάσεις δεδομένων του δημοσίου δεν επικοινωνούν. Ξέρεις γιατί δεν επικοινωνούν? Διότι δίναν τη δουλειά, σπάγαν τις δουλειές, τις δίνανε σε πολλούς συμμετέρους, διότι διεκδικούσαν πολύ και δεν είχαν και την πρόνοια να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων.
Λοιπόν, ποιος ευθύνεται για, το, για όλο αυτό το πάρτι. Αυτή. Λοιπόν, τότε γιατί έρχονται τώρα και κλαθμυρίζουν. Ας κάνουν λίγη υπομονή. Μα δεν κλαθμυρίζουν. Και βιάζονται μάλιστα να επανέλθουν και στην εξουσία. Έχουν έρωτα με, ανίκητο με την εξουσία. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μερικοί όπως, έχουν όπως ξέρεις, η εξουσία δημιουργεί πάθη και έρωτες. Και, και από τους δικούς σου θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει αυτό. Προσπαθώ να αντισταθώ σε αυτό. Εσύ μπορεί καλά να αντιστέκεσαι, αλλά θα έπρεπε να του έχεις καταλάβει και από τους δικούς σου. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω και μια ευχή, γιατί μπορεί να, να κλείσετε την εκπομπή. Ναι. Να κάνω μια ευχή να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτού του σταθμού, γιατί ακούω άνθρωποι που ζουν με τα λεφτά που παίρνουν, είτε είναι με μπλοκάκι. 500 άτομα είναι πάνω. Λοιπόν, είναι πολλοί κόσμος, πρέπει να βρει τρόπος να, καλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μακάρι. Λοιπόν. Εκείνη η κάρτα που έλεγες πού είναι. Ποια κάτι, η ηλεκτρονική. Ναι. Δουλεύουμε σε αυτό. Δουλεύετε, αλλά πού είναι, τι κάνω, τι δούμε. Αλλά τι θες από την άλλη μέρα να το κάνω. Μα εσύ είχες πει ότι το επόμενο εξάμεινο θα γίνει. Μέσα στο 16 σου είπα. Νομίζεις ότι τα ξεχνάμε. Όχι, μέσα στο 16. Ωραία, δεύτερο. Με τις ταυτότητες τι θα γίνει, θα αλλάξουν αυτές. Από ό,τι διάβαζα από χθες, θα αλλάξουν. Έχει συσταθεί μια επιτροπή για τις προδιαγραφές ταυτότητας. Αλλά επειδή κυρίως το πρόβλημα ήταν με το διαβατήριο. Ναι. Το διαβατήριο έβγαινε με βάση την ταυτότητα. Και λέγανε όσοι είχαν ενστάσεις από έξω, μα η ταυτότητά σας είναι ευάλωτη, άρα μπορεί και να το διαβατήριο, το διαβατήριο σαν έγγραφο είναι πάρα πολύ σκληρό και το αναγνωρίζουν την ασφάλειά του. Γι' αυτό στο νόμο τώρα που καταθέτω αυτές τις μέρες, στο πολυνομοσχέδιο, υπάρχει διάταξη που από το διαβατήριο αποσυνδέεται με ταυτότητα. Συνδέεται απευθείας με το Εθνικό Δημοτολόγιο. Με βάση το Εθνικό Δημοτολόγιο, έχει, το οποίο έχει καθαριστεί μαζί με το ληξιαρχείο. Πάντως και ήδη, αγαπητέ Γιώργο, που είπες πού είναι τα παιδιά φέτος. Όποιος γονιός θα πάει να γράψει το παιδί του, που έπρεπε να πάει στο Δημοτολόγιο να κάνει αίτηση, φέτος δεν θα πάει. Πάει στο σχολείο, λέει το όνομα του παιδιού και χτυπάει ο δάσκαλος το κομπιούτερ. Μα το ίδιο γίνεται και με τα διαβατήρια από ό,τι ξέρω. Γλιτώνομαι εργατόρες φυσικά. Και έγχαρτα πιστοποιητικά. Πολύ καλό. Κοίταξε, οι κατάσκοποι που έχω. Για φέτος σε 15 βάσεις δεδομένων του δημοσίου. Οι κατάσκοποι που έχω στο Υπουργείο μου λένε ότι δουλεύεις νυχθημερών. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Απλώς το θέμα είναι να μην σε νικήσει. Όποτε θες μπορεί να έρθει σε χεράσου και τσιγκουδιά. Να μην σε νικήσει το τέρας. Αυτό είναι το θέμα τη γραφειοκρατία. Αλλά τα άλλα τέρατα δεν νικιούνται. Κοίταξε. Λοιπόν, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου από τέτοια τέρατα, πιστεύω ότι μόνο με τη δουλειά, το πείσμα, το πειρακτωμένο πείσμα, μπορεί να κάνει μια σειρά πράγματα. Λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή έχω σε διαβούλευση 4 νομοσχέδια. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είσαι καλά.